centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Άκης Αθανασίου μαζί μας. Άκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Χρόνια πολλά για Χρήστο όλο τον κόσμο. Βέβαια, και φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο που επιλέξατε την χθεσινή μέρα της ύψωσης, δηλαδή του Τιμίου Σταυρού. Βεβαίως. Για να σημειολογικά το καταλαβαίνουμε όλοι. Για να τοποθετήσετε και στο Σταύρο. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, γιατί δεν το έχει κάνει κάποιος σύλλογος, δεν το έχει κάνει κάποιος φορέας. Απλά το έκαναν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μεταξύ τους, που είχαν έτσι μια. Που τους άρεσε όλους αυτούς αυτή η ιδέα. Και το πραγματοποίησαν. Σε συνεργασία και με τον Κλήρο, πάντως, από ό,τι μάθαμε. Εντάξει, υπήρχαν συζητήσεις εδώ και καιρό ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα σταυρό σε πάνω. Εγώ παλιά θυμάμαι που θέλατε να τοποθετήσετε μια γιγαντιά σημαία ελληνική. Σημαία, ναι, σημαία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο γιατί ήθελε άλλες κατασκευές. Ναι. Είχε κόντρες από τον αέρα, ναι. Μάλιστα. Ήταν συζήτηση που γινόταν πολύ καιρό με την νεολαία βασικά στο χωριό. Με την νεολαία. Ήταν αυτή. Ναι, ναι, η νεολαία. 20χρονα, 25χρονα παιδιά. Που το συζητάγαμε καιρό. Στο Μανιάκι πάντα, στο Μανιάκι, έτσι. Ναι, ναι, δημοτική κοινότητα Μανιάκων, εδώ. Άνθρωποι που έρχονται από τη Ζούζουλη, από την Κοτήλη, από την Κυψέλη, από το Πευκόφυτο, ποντιακής καταγωγής. Βεβαίως, όλοι μαζί συνεσφέρανε από τον οβολό τους, μάσαμε τα υλικά, κάναμε την κατασκευή μόνοι μας. Αυτή η κατασκευή, θα σας ρωτήσω, έγινε μόνο, εσείς την κάνατε? Έβαλαμε κάποιο επαγγελματία, ο οποίος και αυτός έβαλε χορηγία. Για να στηθεί ο σταυρός, για να γίνει ο σταυρός. Τελικά τα αγοράσαμε. Πόσο στήχησε όλο αυτό, δηλαδή, το εγχείρημα, Σάκη? Κοντά στα 600 ευρώ, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Μόνο! Μόνο, μόνο. Γιατί έγινε εθελοντικά, γιατί έγινε. Ναι, εργασίες έγινε. Μόνο τα υλικά, έτσι, ουσιαστικά. Έτσι, έτσι, μόνο τα υλικά. Κανένας δεν πήρε ούτε δραχμή για την δουλειά του. Όχι, όχι. Όλοι ήταν χορηγίες από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν. Απλώς αυτό το πράγμα το συζητάγαμε, Χρήστο, καιρό, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει σταυρός εκεί. Ναι. Γιατί είναι και μεριά εισόδου από την Ιγνατία για το κράτος. Ναι, ναι, να βλέπουν ότι παίρνουν στην Ορθόδοξο. Μα φαίνεται από παντού, δηλαδή τη νύχτα φαίνεται από παντού. Μας έστειλαν εδώ και βίντεο οι άνθρωποι, μας έστειλαν οι φωτογραφίες. Και μεγαλύτερο αν μπορούσαμε να τον κάνουμε, θα τον κάναμε. Και πώς το είπες? Και μεγαλύτερο αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και μεγαλύτερο. Απλώς εγώ πιστεύω ότι το αγάπησε μια ιδέα που την συζητούσε ο κόσμος του Μανιάκη, την ασπάστηκε και πιστεύω έχουμε τη στήριξή τους, δεν έχουμε κάποια κατακραυγή για αυτό το πράγμα. Τώρα, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση των παιδιών βασικά. Θα δούμε και για το αν θα έχουμε κάτι άλλο ή μια διαφορετική άποψη. Δημοκρατία έχουμε και μπορεί να υπάρξει. Αλλά ναι, καλύτερο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς φωτίζετε τη νύχτα, δηλαδή τι έχετε κάνει εκεί? Πόσο, κοίταξε να δεις. Στην αρχή θέλαμε να βάλουμε LED. Α, τα οποία λέτε να είναι με τουλιακό φως. Ναι. Να μην ενοχλήσουμε κανέναν. Ναι. Αλλά επειδή δεν είχε πολύ ένταση, δεν είχε πολύ φως, δεν θα φαινόταν πουθενά, πήραμε ρεύμα από το σπιτάκι του Δήμου. Το οποίο πώς φωτίζει, δηλαδή εκεί τι γίνεται τώρα, όλος ο σωλήνας φωτίζει, ας πούμε? Όλος είναι, ναι, είναι 70 μέτρα φωτοσωλήνας με LED, ο οποίος είναι τυλιγμένος στο σταυρό. Α, είναι φωτοσωλήνας γύρω-γύρω στο. Λέτε, το ταινία. Ναι, 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 το κατάλαβα, το κατάλαβα. Α, έτσι φωτίζει. Και περάστηκε πάνω στο σταυρό, ναι. Έτσι φωτίζει, μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Το οποίο εκεί θα υπάρχει για πάντα. Τώρα, έχετε σκεφτεί ότι αυτό που είπες νωρίτερα, Σάκη, ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι που μπορεί να έχουν μια αντίθετη άποψη. Υπάρχουν οχλήσεις, οι οποίες πιστεύω αυτές οι οχλήσεις θα ξεπεραστούν, θα δουν την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά να το στήσουμε εκεί πάνω. Θα δούνε ότι το αγαπάει ο κόσμος και πιστεύω ότι θα παραμεριστούν οι οχλήσεις και θα μπούμε στη λογική να τον καλιάσουν και οι υπηρεσίες. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη Σάκη. Ήδη κάποιοι λες ενοχλήθηκαν. Όχι, λέω αν ενοχληθούν. Αν ενοχληθούν. Πάντως εμείς παίρνουμε ένα μήνυμα εδώ. Μισό λεπτάκι, παίρνουμε ένα μήνυμα, Σάκη. Λέει, το ρεύμα τώρα θα το πληρώνετε εσείς σαν παρέα ή θα το πληρώνει η Καστοριά? Το ρεύμα πρώτον. Είναι στο Δήμο. Άρχισαν τα μηνύματα, βλέπεις? Ναι, 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 το ξέρω. Πρώτον, το ρεύμα είναι στο Δήμο. Έτσι. Το ρεύμα αυτό, αν χρειαστεί να το πληρώνουμε εμείς, θα το πληρώνουμε εμείς. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, το ρεύμα που καίει είναι δύο λάμπες συμβατές στην ουσία, τόσο ρεύμα καίει.
Αυτό είναι που καίει. Δηλαδή για να μην έχουμε την εντύπωση ότι καίει ποιο ξέρει τι. Σαν, σαν δύο λάμπες. Δύο συμβατές λάμπες. Τόσο καίει. Okay. Δεν καίει παραπάνω. Το οποίο έχει κάποιο χρονοδιακόπτη για να ανάβει τη νύχτα. Έχει αισθητήρα πάνω που αναποσβήνει μόνο του. Ναι. Έτσι. Δεν επιβαρύνεται κανείς ούτε για να πάει να το ανάβει, ούτε κάποιος από την υπηρεσία, ούτε από πολίτες. Τώρα εδώ έρχεται κι άλλο ερώτημα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα προκύπτει έτσι. Ναι, ναι, το περίμενα. Ο Σταυρός μπήκε, λέει, για να γίνουμε πιο θρήσκοι στην Καστοριά και στο Μανιάκι. Κάτοικοι μπήκε για κάποιο άλλο. Γιατί μπήκε ο Σταυρός αυτός? Ο Σταυρός μπήκε βασικά για το λόγο ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλαμε να μας σκεπάζει από πάνω στο Μανιάκι ένα Σταυρός. Η αντίδραση είναι βασικά ότι δεν θέλαμε να μας σκεπάζουν κεραίες και βάλαμε ένα σταυρό. Μάλιστα. Βέβαια εκεί υπάρχουν, στο σημείο που έχετε, υπάρχουν και κάποιες κεραίες που νομίζω ότι δεν λειτουργούν κιόλας. Καλό θα ήταν να καταδαφιστούν, δεν νομίζω να έχουν. Ναι, να φύγουν. Και αυτές που ενδεχομένως θα λειτουργήσουν. Αυτές που λειτουργούν είναι τη ΣΕΡΤ, νομίζω, εκεί και της κινητής τηλεφωνίας. Δεν λειτουργεί ακόμα η Κοσμοτέ. Δεν λειτουργεί ακόμα. Όχι. Καλά θα είναι πριν λειτουργήσει να τη μεταφέρουμε όμως, Χρήστο. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και το αίτημα εκεί της περιοχής, όπως είναι γνωστό. Έτσι. Και υπήρχε και συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα παλιότερα. Και απόφαση. Εν τω μεταξύ, η κίνηση αυτή ήταν μια καλοπροαίρετη κίνηση της νεολαίας από το χωριό. Που εγώ προσπάθησα να τους βοηθήσω όσο μπορώ και ήμουν και παρόν και πέρα. Μ' αρέσουν αυτές οι προσπάθειες. Το θέμα είναι ότι καλά είναι να το αγκαλιάσουν όλοι και να μην δημιουργηθεί θέμα, γιατί αγκαλιάστηκε ήδη από όλο τον κόσμο. Για το συγκεκριμένο κρίμα χρειάστηκε, είναι. Λέει άλλο μήνυμα εδώ, χρειάστηκε κάποια άδεια, δηλαδή βγάλατε κάποια διοδότηση. Εμείς, όχι, ευθέρετε, εντελώς πήγαμε εκεί, κάναμε μια κίνηση δικιά μας, τίποτα άλλο. Απλώς οι υπηρεσίες, εάν ενοχληθούν, καλά θα είναι να το υιοθετήσουν, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Το λέμε αυτό διότι δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάποιο τύπου άδεια για να. Ούτε βάλει. Και εμείς το ξέραμε. Ούτε ναι, και εμείς το ξέραμε. Απλώς τοποθετήσαμε ένα σταυρό. Ναι. Εάν ενοχληθούν κάποιες υπηρεσίες, λέω, καλά είναι να το υιοθετήσουν. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και μετά, θυμάμαι παλιότερα, Σάκη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι κι εσύ, ότι ναι, ήταν να μπει πάλι ένα σταυρό με πρωτοβουλία τότε της Μητρόπολης, αν θυμάμαι καλά, στον Άι Θανάση. Τότε. Απάνω στην Καστοριά, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αυτό, δεν περπάτησε γιατί υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τότε επίσης. Δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο, αλλά υπήρξαν τέλος πάντων. Αλλά δεν έγινε, δεν προχώρησε. Δεν έγινε, δεν υλοποιήθηκε. Τώρα εσείς αυτό το κάνετε σε συνεργασία και με τον κλήρο, έτσι, με την εκκλησία. Η εκκλησία πώς βοήθησε? Συνεργασία. Απλώς θέλαμε τη γνώμη από κάποιους κληρικούς το πώς θα κατασκευάσουμε το σταυρό, πώς να κοιτάει τέτοια πράγματα. Πάντως εδώ μας στέλνουν μηνύματα από ανθρώπους που βοήθησαν προφανώς να γίνει αυτό, ότι το ρεύμα, λέει, δεν θέλουν να το πληρώνει κανείς, θα το πληρώνουμε εμείς χορηγή. Ναι, στο κάτω κάτω, κάτω αν δεν μπορέσει, θα το πληρώσουμε εμείς, έτσι, εννοείται αυτό, εννοείται. Βλέπω και τα ονόματά τους, τα οποία τα στέλνουν για να δημοσιοποιήσουν αυτό που έχουν ως άποψη. Κοίταξε, ήταν μια κίνηση εντελώς από αυτά τα παιδιά που γράφουν τώρα τα ονόματά τους και άλλα που δεν φαίνονται εκεί. Ναι. Με τον Οπολό από το στέρημά τους κάναμε αυτή την κίνηση. Τώρα, εάν κάποιος τους πικραίνει ή τους ενοχλεί, τις αποφάσεις. Εντάξει, Σταυρός είναι. Τι άνθρωποι, αν μας ενοχλεί και ο Σταυρός πια, δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις τι, Χρήστο, και στις υπηρεσίες άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν είναι απλώς απρόσωπες υπηρεσίες. Θα μπορούσαν κάποια στιγμή να υιοθετήσουν αυτή την ενέργεια. Μάλιστα. Τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις, δηλαδή το στήσατε χθες, φέρατε και γερανούς εκεί τεράστιους για να στηθεί όλο αυτό. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι. Θέλει μια. Να μην τραυματιστεί κανείς, να μην γίνουν ζημιές. Και εμείς σεβαστήκαμε το χώρο εκεί με τις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν. Ναι. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Το σκεφτήκαμε καλά πώς θα το κάνουμε και πού θα το κάνουμε. Όλο αυτό λοιπόν, πόσο καιρό κράτησε η κατασκευή κτλ., πόσο καιρό το φτιάχνετε? Μια εβδομάδα η όλη δουλειά. Αυτό όλη είναι δουλειά, μια εβδομάδα δουλειά. Απίστευτο. Μια εβδομάδα και το τελείωμα χτες το στήσιμο. Μάλιστα. Και το τελείωμα στο χτίσιμο. Λοιπόν, από χθες που τοποθετήθηκε λοιπόν αυτό και μέχρι και σήμερα, και το είδαν και τη νύχτα, το είδαν και τη μέρα, ποια είναι τα σχόλια που παίρνετε? Δηλαδή, δεν ξέρω αν γνωρίζουν κιόλας ποιοι το έκαναν. Παίρνουμε έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν, εσένα δηλαδή. Άνθρωποι που δεν γνώριζαν και ξέρω που μου στείλανε μηνύματα και στο ίντερνετ και τηλέφωνα που με πήγανε, μου λέγανε πολύ ωραία κίνηση, ευχαριστούμε πολύ, τέτοια πράγματα. Χρειαζότανε αυτά τα πράγματα. Παλιά το βλέπαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τον Σταυρό στη Φλόρη να τον θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω, ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αν τον συντηρείται εκεί ή όχι.
Όχι, δεν φαίνεται. Από έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Και υπάρχουν σε αρκετές πόλεις έτσι, σε ψηλά κυριοσημεία. Πόσο μάλλον στη δικιά μας την πόλη και στο νομό που είναι καθεαυτού και βυζαντινός, έτσι. Μας έχουν στείλει και φωτογραφίες από τη μεταφορά του Σταυρού μέσα από το Μανιάκι. Ναι. Έγινε πραγματικά, ήταν πολύ εντυπωσιακό και το πώς ο Σταυρός αυτός μεταφέρθηκε και ως εκεί, έτσι, δηλαδή. Απλώς θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή δεν το είχαμε ανακοινώσει σε κανέναν, ναι, και τραβήξαμε αυτό. Δεν το ήξερε κανείς αυτό, όντως. Ναι. Και τραβήξαμε αυτοκίνητα τελευταία στιγμή για να περάσει το φορτηγό με το Σταυρό. Ναι. Τους αναστατώσαμε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν. Σάκη, δεν ξέρω αν σκέφτεστε και άλλες αντίστοιχες κινήσεις, δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε από εκεί και μετά θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις και από ποιους και για ποιους λόγους. Την όλη συντήρηση πάντως την γνωρίζει ο κόσμος, την αναλαμβάνει αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να το φτιάξουν, αναλαμβάνουν και τη συντήρηση και την συνεχή λειτουργία του Σταυρού πάνω εκεί. Πόσα άτομα είστε συνολικά, Σάκη, σε αυτό το εγχείρημα? Αυτοί που φαίνονταν και ήταν και βάλανε και προσωπική εργασία είναι γύρω στα 20 άτομα. Γύρω στα 20 Αλλά άτομα. Κρύβο, είναι και άλλα άτομα τα οποία δεν μπορούσαν βέβαια να είναι όλοι απάνω. Ναι. Και συνεισφέρανε με τις γνώμες τους, με την βοήθεια την οικονομική και με όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Τίποτε να σου πω, με ένα χαρά μου να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα που είναι ενέργειες που δεν ενοχλούν και δεν κάνουν ζημιά στο κάτω-κάτω. Μάλιστα. Απλώς προβάλλουν κάποια θέματα παράδοσης, θρησκείας και συναφή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλο το λαό μας εδώ στη Καστοριά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.